στις 29 του μήνα, την ημέρα Παρασκευή και 5.30 ώρα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μήνος Μπιτ θα γίνει μια ημερίδα με θέμα ενδοοικογενειακή βία και ψυχολογικές επιπτώσεις στα παιδιά. Οι ομιλητές θα είναι η Υφυπουργός Υγείας στα θέματα ψυχικής υγείας, η κυρία Ράπτη, θα είναι η ψυχολόγος η Τένια η Μακρή, θα είναι ο ιδιωτικός ερευνητής ο Γιώργος ο Τσούκαλης, θα είναι ο δημοσιογράφος ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας θα έρθει η αξιωματικός Ιωάννα Ερωτζιόκου, η οποία είναι και κοινωνιολόγος και μάλιστα με ένα αγγλικό πανεπιστήμιο είχαν κάνει μια έρευνα το τι επικρατεί στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, στοιχεία τα οποία εκείνη την ημέρα θα παρουσιαστούν, και επίσης θα συμμετέχει η κυρία Παχεδάκη, η οποία είναι πρόεδρος του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών και Παιδιών εδώ στην Κρήτη, και όλο αυτό θα το συντονίσει η Ανδριανία Αγγελιδάκη, η δημοσιογράφος. Ένας δικός μας άνθρωπος, ούτως ή άλλως. Είναι μια καλή ευκαιρία προς όλο τον κόσμο να έρθει, είναι ελεύθερη είσοδος, να το παρακολουθήσει. Η ενδοοικογενειακή βία μας ανησυχεί, το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας μας ανησυχεί όλους. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά το τελευταίο διάστημα η κοινωνία το καταδικάζει, και αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό τέτοια φαινόμενα που στο παρελθόν δεν το καταδίκαζε. Άρα πλέον βλέπουμε την εξέλιξη της κοινωνίας και την ευαισθητοποίησή της. Λέτε να είναι, κύριε Καρτσάκη, αυτό η ελπίδα, γιατί αυτό το οποίο σήμερα μπορεί να μας πονάει μέσα και έξω από το σπίτι, μέσα στο σπίτι για τους ανθρώπους οι οποίοι δέχονται αυτή τη βία, είτε είναι η σωματική βία, είτε είναι η λεκτική βία, είτε είναι η ψυχολογική βία, διαμορφώνει χαρακτήρες, και είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Οι περισσότεροι ακόμα και σήμερα το κρύβουν. Άλλοι συνεχίζουν και μιλούν. Αλήθεια, με το να μιλάμε είναι, φαντάζομαι, μόνο το ένα κομμάτι του προβλήματος που προσπαθούμε κάπου να του ρίξουμε φως, να το λύσουμε. Γιατί για τα υπόλοιπα δεν ξέρω οι επιπτώσεις στα μικρά παιδιά και στους εφήβους ποιες θα είναι, βγαίνοντας από το σπίτι τους και ανοίγοντας τα δικά τους τα φτερά. Ναι, σαφώς όταν υπάρχει αυτό το φαινόμενο νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί. Τις επιπτώσεις θα μας πούν στην ημερίδα οι ψυχολόγοι. Όμως βλέπω ότι πλέον η κοινωνία, όπως είπα και πιο πριν, αρχίζει και το καταδικάζει. Άνθρωποι που δέχονται ενδοοικογενειακή βία πλέον έχουν το θάρρος και μιλούν. Όχι ότι δεν υπάρχει το φαινόμενο, αλλά πλέον νομίζω ότι κάνουμε κάποια βήματα προόδου. Θα μας πούν επίσης με στοιχεία αν υπάρχει έξαρση του φαινομένου ή όχι. Όπως και να έχει όμως, όπως και με άλλα θέματα, παράδειγμα, το φιλοζωικό νόμο, την τελευταία δεκαετία είδατε πως η κοινωνία μας εξελίχθηκε. Πριν 12-13 χρόνια αντιμετωπίζαμε το θάνατο και με βάση νόμου ενός σκύλου και μιας γάτας σαν να είναι φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Το ίδιο άρθρο ήταν. Πλέον, αν το πιο απλό παράδειγμα, αν δούμε έναν άνθρωπο και χτυπήσει με το χέρι του ένα σκυλί στον δρόμο, αμέσως σηκώνεται ο κόσμος και το καταδικάζει. Αυτό λοιπόν ήταν μια εξέλιξη. Αυτό ελπίζουμε να γίνει και με το φαινόμενο της οικογενειακής βίας. Ελπίζουμε να γίνει και με το εργασιακό bullying που βλέπουμε τελευταία ότι αρχίζει και αναδεικνύεται. Όταν η κοινωνία καταδικάζει το άδικο, υπάρχει ελπίδα, λέτε. Υπάρχει ελπίδα, ναι, βέβαια, εξελίσσεται. Ένα από τα βασικά στοιχεία της δημοκρατίας στην αρχαία Ελλάδα ήταν η κοινωνία να καταδικάζει το άδικο.
Ξέρετε, τις περισσότερες φορές δεν το ρωτάμε, γιατί είναι η ταχύτητά μας στη μέση, να βγάλουμε την είδηση, να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω, να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει, κάνοντας το ρεπορτάζ ή οτιδήποτε άλλο. Και το ξέρετε αυτό, γιατί είσαστε από τους ανθρώπους που συχνά πυκνά επικοινωνούμε μαζί σας. Κύριε Καρτσάκη, αλήθεια, ένας αστυνομικός, ένας άνθρωπος την ώρα του καθήκοντος που καλείται να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο περιστατικό, που έρχεται σε άμεση επαφή με τον άνθρωπο ο οποίος εκείνη την ώρα υποφέρει, πονάει, έχει την κρίση πανικού, έχει όλα τα υπόλοιπα. Αλήθεια, εσείς από τη δική σας την πλευρά πώς αισθάνεστε, πώς νιώθετε, τι, εκείνη την ώρα τι είναι αυτό που λέτε? Κοιτάξτε, επειδή έχω πάει και εγώ πάρα πολλές φορές το ίδιο και οι συναδελφοί μου, την ώρα που πηγαίνουμε σε ένα περιστατικό, μας πιάνει, έχουν το αίσθημα να προστατεύσουμε το θύμα και να το κάνουμε να νιώσει μια εμπιστοσύνη ασφάλειας από τη δική μας την πλευρά και να μην φοβάται πλέον για τη βία την οποία είχε δεχτεί πιο πριν, την προστασία. Mm-hmm. Αργότερα όμως, αφού φύγουμε, αφού πέρασε το περιστατικό και αφού μπορεί να έχουμε γυρίσει την υπηρεσία ακόμα και στο σπίτι μας, σκεφτόμαστε πάρα πολλές φορές το τι τραβάνε κάποιες οικογένειες και πιο σημαντικό το τι τραβάνε κάποια παιδιά, γιατί καλώς ή κακώς δεν είναι όλοι άνθρωποι να γίνονται γονείς. Μακάρι να υπήρχε ένα, να μπορούσε να υπήρχαν κάποιες εξετάσεις, να υπήρχε ένα δίπλωμα γονέα, που να βλέπουμε κάποια, να βλέπει η πολιτεία κάποιους αντικειμενικούς λόγους και αν λέγανε εσύ μπορείς να γίνεις γονιός, εσύ δεν μπορείς να γίνεις. Είναι άνθρωποι που καλώς ή κακώς, αν δεν θέλουν να κάνουν ένα παιδί, καλύτερα είναι να μην το κάνουν. Δηλαδή με τις επιπολαιότητες πολλές φορές να μην το κάνουν, γιατί έχετε μια ψυχή σε αυτόν τον κόσμο την οποία βασανίζεται. Βλέπετε και άλλα περιστατικά στην υπόλοιπη Ελλάδα, βλέπετε με το έγκλημα πόσο έχει εξελιχθεί και βλέπετε ότι κάποια παιδιά βασανίζονται και ή άλλα σκοτώνουν κιόλας. Καταλαβαίνω. Όλα αυτά τα οποία θέλετε να πείτε είναι αυτές οι σκέψεις που έρχονται και πραγματικά κάθονται και βασανίζουν το δικό σας το μυαλό και τη δική σας την ψυχή, καλύπτοντας και εσείς τέτοιου είδους περιστατικά. Λοιπόν, να ξαναπούμε, 29 του μήνα είναι ελεύθερη η είσοδος για εκείνους που θέλουν να το παρακολουθήσουν. Μας ακούν από την περιοχή σας. Άγιος Νικόλαος, αίθουσα του ξενοδοχείου Μίνος Beach Art Hotel, 5:30 το απόγευμα. Αναφέρατε μια μεγάλη γκάμα από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα αυτό. Ο στόχος είναι η ευαισθητοποίηση, η ανάδειξη αυτού του μεγάλου προβλήματος της ενδοοικογενειακής βίας και βέβαια χορηγός επικοινωνίας όμιλος της Credit TV, έτσι. Βεβαίως. Παράκληση όμως, όσοι επιθυμούν να έρθουν, να επικοινωνήσουν μαζί μου στο τηλέφωνο μου στο 690-86-50-707 προκειμένου να κρατήσουμε τη θέση του. Γιατί υπάρχει μεγάλη προθυμία και καλό θα είναι να ήδη να έχουμε κάνει την κράτηση της θέσης. Η είσοδος όμως είναι ελεύθερη. Κύριε Καρτσάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε. Καλά να είστε. Θα σας δούμε από κοντά λοιπόν. Γεια σας.